Για τον Ηρακλή ρε Ποκολόκο, τι να σε πω. Εδώ ρωτάω τον ρεπόρτερ του Ηρακλή. Λέω ρε ρεπόρτερ, πες μου σε παρακαλώ, ξέρεις, είναι ο λόγος που δεν παίρνει την αδειοδότηση ο Ηρακλής οικονομικός είναι κάτι άλλο. Έλα ρε, θα την πάρει την άδεια ο Ηρακλής. Απάντησε. Βρε μαλάκα, του λέω, δεν σε ρωτάω αυτό. Σε ρωτάω να με πεις. Εγώ ξέρω ότι είναι θέμα οικονομικό. Α, ναι, 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 ναι. Δηλαδή, σε αυτή τη Βρωμόπολη εδώ την Ελληνική που σκυλοβρωμάει, σκατήλο ο θερμαϊκός. Τα ποντίκια έχουν ένα κεφάλι πιο μεγάλο του Βενιζέλου και του Πάγκαλου. Η Αρουρέη εκεί πέρα πάει, άλλο ψαρεύει. Πάω, εγώ τρέχω κάτω εκεί. Ακούς, ψαρεύουνε ψάρια από το θερμαϊκό κόλπο. Και τα μισά ψάρια είναι ποντίκια να πούμε. Αρουρέη. Τι κάνω σε μαλάκια, τι βγάζει φωτογραφίες. Τέλος πάντων, το πρόβλημα του Ηρακλή έχει να κάνει με είναι οικονομικό το θέμα. Οφείλουν κάποια χρήματα από παίκτες οι οποίοι είναι από την προηγούμενη διοίκηση. Είπα να τους δώσουν από 10, ας πούμε αντί για 10 δραχμές θα τους δώσουν 5 διακανονισμένες και να τα πάρουν. Οι άλλοι αντιδρούν, κάνουν κάτι προσφυγές, ούτε διαβάσαμε αν έγινε προσφυγή ούτε τίποτα. Βγήκε ο παπάς του ενός του παίκτη του Κυπορού από το τρακτέρ να πούμε και λέει ο γιος μου να πλήρωσε κτλ. Δηλαδή το ρεπόρτερ τον έκανε να πούμε ο παπάς του Κυπορού. Και βγαίνει ο κόκκινος και του λέω: Πες μου, ρε αγόρι μου, λέω. Εγώ ξέρω ότι είναι οικονομική η λόγη που δεν παίρνει ο Ηρακλής. Δεν μπορώ να πω, δύο μέρες θα. Είναι, πώς θα είπε, λέει. Ποια έκφραση χρησιμοποίησε να δεις. Εγώ έχω κάνει συμφωνία. Τι συμφωνία έκανες, ρε βλάκα, του λέω. Είσαι δημοσιογράφος, ρε καράκιος. Είσαι ή δεν είσαι. Είσαι ρε βλάκα δημοσιογράφος, ναι. Τι δημοσιογράφος είσαι. Όταν πάτε στις κολοσχολές, στις βρωμοσχολές και λέει. Παίρνω πτυχίο δημοσιογράφου, τι λέει. Άμα μάθω μια είδηση, πρέπει να την πω στον κόσμο να μάθει την αλήθεια. Όχι, δεν τη λέω γιατί, μήπως πει τίποτα ο παράγοντας και γιατί να βγει τώρα και είναι εις βάρος της ομάδος. Οι μαλακίες είναι αυτές, ρε. Λοιπόν, ο Ηρακλής δεν παίρνει αδειοδότηση γιατί έχει οικονομικό θέμα με τους παίκτες. Τέλος, άλλο θέμα. Όχι να μην το πούμε, όχι ομερτά το ρεπορτάζ, όχι να μην το πούμε, όχι έλα, μάλλον θα πάρει, λέω. Και αν δεν την πάρει και στην άλλη φορά, τι θα γίνει, τότε θα τα βγάλετε στη φορά. Μαλακισμένη πόλη, μαλάκες δημοσιογράφοι, μαλάκες παραγωγοί και εγώ τον εαυτό μου μέσα. Γιατί να μην το πω. Γιατί να μην το πω ρε πούστη, τι είμαι εγώ, γκόμενα του Παπαθανασάκη είμαι. Γκόμενα του Σκόρδα είμαι. Τι είμαι, γκόμενα του Σαββίδη. Για μην το πω, γιατί να μην το πω, είναι οικονομική λόγη. Πες το ρε πούστη, οικονομική είναι η λόγη. Ναι, να μην το πούμε, να μην το γράψουμε, ναι. Στέδια άλλα από εκεί πέρα, τι άλλο θες να σε πω ρε. Για τον Άρη. Τι να σε πω για τον Άρη. Βγήκε, προφαβόρη, βγήκε. Κατηγορία. Βγήκε ο Πασεραϊκός κατηγορία. Ο Πασεραϊκός είχε καλύτερους παίκτες. Είχε καλύτερη προετοιμασία. Είχε καλύτερο προγραμματισμό. Είχε χρήματα για μεταγραφές. Είχε, δεν είχε, πώς το λένε, αυτό τον εμφύλιο πόλεμο. Είχε μια κερκίδα ενιαία. Εντάξει. Είχε παράγοντες οι οποίοι ξέραν το παρασκήνιο καλά. Χρησιμοποίησαν το παρασκήνιο καλά. Είχε καλύτερες δημόσιες σχέσεις. Και πώς θα βγει ο Άρης. Ο Άρης δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Είχε εμφύλιο πόλεμο στα διοικητικά του. Δεν είχε προγραμματισμό. Πήγαινε από τη Β' στη Γ, από τη Γ' στη Β'. Λοιπόν, είχε κερκίδα η οποία άλλα λέει θύρα 3, άλλα θύρα 1, άλλα θύρα 2, άλλα λέει μη επίσημη. Δεξιά από τη μια, αριστερή από την άλλη. Φαλακρή από τη μια, Μαλιάρη από την άλλη. Ουρουγουανή από τη μια, Αργεντίνη από την άλλη. Πύργο τη Βαβέλ. Και έχει εκεί πέρα και μια δυναμική. Ποια είναι η δυναμική σου, Ριάρη. Πήγαν αυτοί εδώ οι Σεραίοι ανομφάβητοι, δεν ξέρουν να πούν τα άρθρα. Μου είχα πρόβλημα. Είναι αυτή η Σύφνη. Λέω τι έγινε Γιωργάκη, η ακουστή ζέτα είπε Σύφης πάμε ταβέρνα. Άρθρα δεν βάζει μπροστά. Θα πάμε στην ταβέρνα επειδή. Πάμε στην ταβέρνα επειδή. Ήταν αδικία γιατί. Πήρανε πρωτάθλημα αυτοί. Τους κάνανε ρόμπες. Είσαι ρέι. Ήταν αδικία λέει γιατί. Ήταν λέει φάουλ επειδή. Ήταν αδικία γιατί. Τάκης είναι άρρωστος, πάμε γιατρό. Δεν λέει ο Τάκης είναι άρρωστος, θα πάμε στο γιατρό. Δεν βάζουν άρθρα αυτοί. Έχουν δική τους διάλειμμα, το σεραϊκή. Και το σσσσσ, κάνουν και το σσ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 
εδώ ο Άρης είχε προπονητή στη δόξα Δράμα Σαριανό, δυο παλεμάχου παίχτη, σε αδιάφορο μάτς αυτοί δεν μπόρεσαν να στήσουν το μάτς στη Δράμα. Πώς θα βγείτε ρε πούστητες κατηγορία. Είναι ο Παζιαλάς προπονητής στη δόξα Δράμας. Η δόξα Δράμας ούτε ανεβαίνει κατηγορία, ούτε πέφτει κατηγορία. Το μάτς είναι αδιάφορο. Και δεν μπορείτε να πείσετε τον Παζιαλά και να του πείτε Παζιαλά, του χρόνου θα έρθεις προπονητής στον Άρη. Τον παραχρόνο θα έρθεις προπονητής στον Άρη. Η πόρτα σου είναι ανοιχτή. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Δηλαδή τι. Θα ήταν δηλαδή ο,
Ο Γεωργιάδης, ο Γιώργος προπονητής, δόξα δράμας. Θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ γάμα εθνική, θα έπαιζε δόξα ΠΑΟΚ. Και δεν θα πέρναγε ο ΠΑΟΚ από τη δόξα δράμας. Πώς δεν θα πέρναγε. Αυτό είναι ανικανότητα. Και του Καλαϊτζίδη, αλλά και των άλλων. Έχουν τον Κούι εκεί. Ο Κούι, 47 νούμερο παπούτσι, Β' εθνική. Όρι, ναι, όχι, δεν σημαίνει Β' εθνική. Όχι, θα πάει γάμα εθνική ο Άρης. Ναι, γάμα εθνική. Να πάρει το χιλιάρικο. Τίποτα, προσωπικότητα μηδέν. Να πάει. Να με Άρης, είσαι Άρης. Θα πάρει να πούμε τον Παλί, θα πάρει να πούμε τον Πατζιαρά, θα πάρει να πούμε τον Σύνδρο, θα πάρει να πούμε τον, ξέρω εγώ ποιον, τον Αλεξιάδη, θα πάρει τον Σπυρίδωνα, θα πάτε σε ένα αεροπλάνο, σα πληρώσω κάλα στα λεφτά, πάτε στην ΕΠΟ, θα πείτε με τι κλωτσιέ μέσα, θα πει Ελλάδο, ρε κολοπούστα. Ελλάδο. Τι έγινε, τι θέλετε παιδιά, διαιτησία 80-20 υπέρ του Άρη. Μα τι μα, μα ο Αμυγδάλη, αντέρε τον κολόβλαχο τον Αμυγδάλη τώρα, το σερέο τώρα. Με τι κλωτσιέ. Έχει τα γκουιν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 
διαιτησία και κλαίνε. Και πας να έχω διαιτησία. Ο Μιγδαλίκης, τι κάνεις, Μωρή Ρόμπα. Έχει τον Μιγδαλί. Γιατί είναι κλαίει σαν την. Σαν την κόμπρα που μια σφαλιά από τον τάβα. Άντε φύγε τα πόδα, ρε. Σαν σκάκι ψυχή μου. Στα διάλογα.